Στάχτες και αποκαίδια έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας η κόπη μιας ζωής για την οικογένεια του 38χρονου Πέτρου Τζέτα. Το σπίτι του πίσω από γνωστό σούπερ μάρκετ στην οδό Φυτόκου στη Νέα Ιωνία καταστράφηκε ολοσχερός και σήμερα ο ίδιος, η γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά έχουν μείνει στο δρόμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την ώρα που γύρισε από τη δουλειά μου, πήρε η κουνιάδα τηλέφωνο. Έχει πρόβλημα με τον άντρα, πήγαμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, έκτακτο όλοι μαζί. Και μετά από 20 λεπτά περίπου με παίρνουν τηλέφωνο και για το σπίτι σου. Έρχεστε εδώ, βλέπετε. Ήρθα εδώ, την ώρα που ήρθα εδώ, είχε πάρει το μισό το σπίτι. Η ζημιά, όπως τη βλέπουμε, είναι ολοκληρωτική, έτσι. Η ζημιά είναι τελειωμένη εντελώς. Καταστροφήκαμε εντελώς. Ό,τι υπήρχε, ό,τι δεν υπήρχε, τελειώσαν. Οι περίοικοι είδαν τις φλόγες να ξεπηδούν από το σπίτι. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, αλλά ήταν πολύ αργά. Είδα ένα σπίτι μέσα σε 5 λεφτά, 10 λεφτά να καίγεται και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να βλέπουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, είμαι 70 χρονών, πρώτη φορά το έχω ζήσει, εδώ που τα λέμε. Βλέπουμε στην τηλεόραση, κάει και ένα σπίτι. Δεν του δίνουμε και τόσο. Άλλο να του ζήσεις εκείνη την ώρα, να του βλέπεις και να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Μπήκα μέσα εγώ να πάρω την τηλεόραση. Τι να πας. Μην τραβήξω και μην βγάλανε έξω. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από την καμινάδα του τζακιού που βλέπετε. Προφανώς είχε μείνει αναμένο, ενώ η οικογένεια έφυγε για το νοσοκομείο. Το θετικό είναι ότι στην ελόγω οικία δεν υπήρχαν άνθρωποι και δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση. Θα εξετάσουμε κάθε ενδεχόμενο, πώς προκλήθηκε, γιατί προκλήθηκε, τι έγινε. Είναι θέμα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Βέβαια, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε από το τζάκι, το οποίο είναι ένα φαινόμενο καθημερινότητας, θα μπορούσε να πω στρωμό μαγνησίας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Η τετραμελής οικογένεια έχει μείνει με τα ρούχα που φορούσε χθες το βράδυ. Προς το παρόν φιλοξενείται σε φιλικό της σπίτι και θα προσπαθήσει να ξαναχτίσει τη ζωή της από το μηδέν. Τους βοηθήσετε τώρα να σταθούν ξανά στα πόδια. Θα βοηθήσουμε όλοι. Όλοι θα βοηθήσουμε. Και να πω και κάτι. Με το λίγο το μυαλό που έχω. Και οι υπηρεσίες να το κοιτάξουν λίγο. Θέλουν να το κοιτάξουν γιατί αξίζει τον κόπο, είναι καλό παιδί. Αυτό που έχει σημασία είναι τώρα να σταθείτε στον πλευρό. Να, όλοι, οι συγγενείς, όλοι, 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 όλοι. Γιατί και κάτι λιφταδάκια που έχει μέσα καήκαν για αυτά. Τα χαρτιά τώρα. Η TRT έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία της οικογένειας για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν.